κοιτάξουμε σε θετικά. Είστε αισιόδοξος, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα, αλλά νομίζω με τον καινούργιο ανασχηματισμό, με νέους ανθρώπους που μπήκαν μέσα και με μια προσπάθεια που από κοινού θα κάνουμε, παλιοί και νέοι, νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα που έχει σχέση με τη δεύτερη αξιολόγηση. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε λύξει με αυτά. Με το χρέος είστε αισιόδοξος? Ναι, εγώ πιστεύω ότι εξαντικειμένο θα γίνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γίνει. Χρωστάει όλη η Ευρώπη, δεν είναι μόνο το ελληνικό χρέος. Χρωστάει όλη η Ευρώπη, σχεδόν χρωστάει όλη η Φίλιο, όλη η Φίλιος, η Φίλιος χρωστάει πάνω από τα πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και το ξέρετε. Άρα το όμως ότι πολλές φορές τώρα την προσπάθεια. Κυβερνήσεις ορισμένοι θέλουν να κάνουν κακό, έτσι φαίνεται. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και σε αυτό απέναντι νομίζω ότι ισίσομοι θα το αντιμετωπίσουμε. Όλοι μαζί. Και πολιτικό σύστημα και Έλληνες και Ελληνίδες. Γίνανε λάθη, κύριε Υπουργέ, στο παρελθόν. Πού είσαι εσύ? Αν γίνανε λάθη. Τώρα είναι δυνατόν να μιλήσουμε. Θα κάτσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση του παρελθόντος και θα το γράψουμε. Με τα τηλεοπτικά, βλέπετε ειρήνη? Τηλεοπτικά εξαρτάται. Αν μπουν σε κανονικό ρυθμό οι νεοδημοκράτες, θα δούμε. Για περισσότερες άδειες μιλάνε όλοι. Δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι να βγει εσουρού και να αποφασίσει πόσες άδειες. Για περισσότερες άδειες. Ό,τι θέλετε εσουρού. Ναι, αλλά έτσι δεν τώρα πει. Λέγατε εσείς ότι... Λέω ό,τι θέλετε εσουρού. Προηγουμένως εμείς λέγαμε ό,τι θέλει η Βουλή. Αποφάσισε η Βουλή. Εσείς είστε θετικός στις περισσότερες άδειες. Εγώ σαν πρόσωπο. Και σαν υπουργός. Εντάξει, εγώ είστε θετικός στις περισσότερες άδειες. Μα δεν εξαρτάται ούτε από μένα, αλλά ούτε... Εγώ νομίζω ότι οι τέσσερις που υπήρχαν, αν υπήρχε συνένεση, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά, να μην έχουμε εργαζόμενους άνεργους. Θα μπορούσε, δηλαδή, να υπάρξει μια λογική η οποία μπορούσε να βοηθήσει. Ως τώρα... άτομο, ναι, είστε περισσότερο για τις περισσότερες άδειες, ως άτομος πολίτης τότε, αφού δεν θέλετε ως κυβέρνηση θα μας πείτε. Μα δεν είναι θέμα αν είμαι ή δεν είμαι, εξαντικειμένο θα είναι. Περισσότερες. Δύο νέοι υπουργοί. Εδώ. Έρτη.